Την ώρα που το Κατάρ ανακοινώνει ότι επανεξετάζει τη στάση του όσον αφορά τον διαμεσολαβητικό του ρόλο στον πόλεμο της Γάζας και της Χαμάς, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγε συναντήθηκε επί 2,5 ώρες στην Κωνσταντινούπολη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, εξέφρασε την εκτίμηση πως το Ισραήλ θα πληρώσει μια μέρα το τίμημα της καταπίεσης που ασκεί στους Παλαιστινίους. Σήμερα, κατά τη συνάντησή του, ο Πρόεδρος Ερντογάν συνοδευόταν από τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον Διευθυντή της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν, τον Διευθυντή Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας Φαρετίν Αλτούν και τον Επικεφαλής Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του Προέδρου Πρέσβη Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς και τον επικεφαλή σύμβολο του Προέδρου Σεφέρ Τουράν. Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη και ιδιαίτερα τη Γάζα, για την οποία αντικείμενο συζήτησης ήταν ειδικότερα τι πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί επαρκής και διάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και η δίκαιη και διαρκής ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές της προσπάθειες για να επιστήσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην καταπίεση των Παλαιστινίων και ότι τονίζεται με κάθε ευκαιρία η ανάγκη τερματισμού της βαρβαρότητας και πήγουσας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία συνεχίζει την ανθρωπιστική της βοήθεια προς την Παλαιστίνη για να ανακουφίσει σε κάποιο βαθμό τα δεινά, ότι μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί στην περιοχή περισσότεροι από 45.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι μία σειρά κυρώσεων έχουν εφαρμοστεί κατά του Ισραήλ. Είχε προηγηθεί πριν από 3 μέρες η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο Κατάρ, όπου συναντήθηκε με τον Χανίγε. Εάν το Κατάρ αποσυρθεί από τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, η Τουρκία θα μπορούσε να επιδιώξει να ενισχύσει το προφίλ της διαμεσολάβησης με βάση τους δεσμούς της με τη Χαμάς. Η μέρα έντονης διπλωματικής κινητικότητας ήταν η σημερινή με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κινητικότητα η οποία δεν αποκλείεται να θέσει νέους όρους στο σκηνικό πολέμου στην περιοχή. Εκτός από τον Χανίγε, στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.